Θεός. Νομίζω ότι σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα. Είναι διπλά και τριπλά ιδιαίτερη μέρα. Έτσι τη νιώθω εγώ μέσα στην ψυχή μου. Πρώτον, γιατί έχουμε τον Ευαγγελισμό της Παναγίας. Παίρνει την είδηση η Παναγία, γι' αυτό και λέγεται Ευαγγελισμός, δηλαδή καλή είδηση. Ποια είναι η καλή είδηση? Ότι θα έρθει ο Χριστός. Αυτό είπε ο άγγελος στην Παναγία μας. Ότι θα έρθει ο Χριστός. Και θα έρθει ο Χριστός για να μας ελευθερώσει από τη δουλεία και την εξουσία του διαβόλου. Νόμιζε ο διάβολος ότι το χάσε το παιχνίδι ο Θεός και ότι θα είναι για πάντα αυτός το αφεντικό στους ανθρώπους. Και όμως, τόσο πολύ αγάπησε, λέει ο Θεός, τον κόσμο που στέλνει το Γιο Του και δεν τον στέλνει απλά να περάσει ανάμεσά μας, να μας πει δύο λόγια ή χίλια λόγια ή ένα εκατομμύριο λόγια και να φύγει. Ήρθε, πήρε όλη τη σάρκα του ανθρώπου, τον άνθρωπο ολόκληρο, για να τον αναβιβάσει, λέει, πάλι στον ουρανό και να τον κάνει παιδί του Θεού και να τον κάνει, να μας κάνει όλους τι? Θεούς κατά χάρη. Αυτό που δεν πετύχαμε όταν ήμασταν μες στον Παράδεισο, όταν μας έφτιαξε ο πλάστης μας, δεν θέλησε να μείνει για πάντα η τιμωρία, αλλά την έφτιαξε έτσι που να έχει και ύψιστη αξία, να είναι πληρωμένη η σωτηρία μας από το αίμα του Χριστού μας. Η μια γιορτή, η άλλη γιορτή, μα η απελευθέρωση του γένους μας, της πατρίδας μας, της Ελλάδας μας, της Ρωμιοσύνης μας. Εκεί που και εδώ είχαν νομίσει οι Οθωμανοί, ο Σουλτάνος και γύρω από αυτόν, ότι τα είχαν τελειώσει όλα και δεν πρόκειται να ξανά υπάρξει γένος Ρωμιών. Έλα μου όμως, που τούτο εδώ το γένος δεν αποθνίστηκε ποτέ. Πώς λέει εκεί, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά, μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Και το τρίτο είναι οι δύσκολες μέρες που ζει ο τόπος μας, οι οικογένειές μας, ο καθένας μας, κάποιοι πολύ περισσότερο από μας, με όλα αυτά που συνέβησαν. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία σήμερα λίγο να σκεφτούμε παραπάνω, λίγο να πάρουμε μια απόφαση δυνατή ότι θα νοιαζόμαστε και το γένος μας και την πίστη μας, αλλά το μεγαλείο αυτής της πίστης της Ορθοδοξίας και το μεγαλείο αυτού του γένους της Ρωμιοσύνης, ένα είναι να νοιαζόμαστε το σύνολο, όχι ο καθένας τον εαυτό του, έλεγε ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Όταν πήραμε την απόφαση, πήραμε την απόφαση ο καθένας και μόνος του, αλλά και όλη η πατρίδα μαζί. Και όταν μετά, αχ μωρέ αυτό το μετά, πρέπει να τα σκεφτούμε σήμερα. Γιορτάσαμε πέρυσι τα 200 χρόνια, λέει, από την Επανάσταση. Ωραία, τα γιορτάσαμε.
Ένα όμως δεν είπαμε. Δεν το είπαμε. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Να πούμε για τα λάθη μας. Κάναμε και δυστυχώς κάνουμε και λάθη. Όχι, κάναμε και κάνουμε. Πόσο κλαίω κάθε φορά, κλαίω, κλαίω, κλαίω. Όταν πηγαίνω εκεί στη φυλακή του Κολοκοτρώνη, στο Ναύπλιο, όταν διαβάζω και σκέφτομαι τη δίκη του μεγάλου λιονταριού της Ρούμελης, του Καραϊσκάκη, όταν σκέφτομαι πόσο αίμα αδελφικό χύναμε, πριν ακόμα ελευθερωθούμε, φτιάξαμε βιλαέτια ο καθένας και αρχίσαμε και πολεμινιόμασταν. Ο ένας πολεμούσε τον άλλον και το χειρότερο ότι αμέσως βρέθηκαν οι έξυπνοι, ανέβηκαν καβάλα, πέταξαν τους καπεταναίους που είχαν χύσει το αίμα τους στα βουνά και κάνανε κουμάντο αυτοί, όχι όμως τις περισσότερες φορές για το γένος, αλλά για τον εαυτό τους. Πόσο πολύ πρέπει να προβληματιστούμε από αυτά όλα. Πόσο πολύ. Και κλαίγοντας, ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ίσως ο πιο γνήσιος στην ψυχή και την καρδιά ο πλαρχηγός, φώναζε στην Παναγία και έκλαιγε, «Αχ, Παναγίτσα μου, αν ήξερα που θα καταντούσε το γένος, θα ευχόμουν άλλα 400 χρόνια να μέναμε σκλαβωμένοι, διότι στη σκλαβιά, λέει, είχαμε μόνο πατρίδα στην καρδιά, μόνον αρχές και αξίες, μόνον ιδανικά. Τώρα, Παναγιά μου, γεμίσαμε από φιλοδοξίες, από κλέφτες, από συμφέροντα, από όλα αυτά». Τα έλεγε ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Μήπως αυτοί συνεχίζουν να είναι καβάλα και εμείς τι κάνουμε? Πάμε δίπλα τους για να μας πετάξουν ένα κομματάκι κάτι για να μας κλείνουν το στόμα? Για να σκεφτούμε. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα να βρούμε τους άξιους, να βρούμε τους τίμιους, να βρούμε τους πατριώτες, να βρούμε τους καθαρούς, να βρούμε αυτούς που πάνω απ' όλα έχουν πίστη και πατρίδα. Και το τέταρτο πέμπτο στη σειρά που με βασανίζει αυτές τις μέρες που σκέφτομαι τη γιορτή είναι, κάνουμε ένα έγκλημα όλοι. Χαλάσαμε τον τόπο μας και έφυγαν όλα τα παιδιά μας έξω. Έφυγαν όλα τα παιδιά μας έξω. Ποια παιδιά θα κρατήσουν την κοινωνία? Ποια παιδιά θα παλέψουν για να ξανά αναστηθεί ο τόπος, αφού είναι έξω? Μου έλεγε ένας πάτερ χθες που τρώγαμε μαζί στη Μητρόπολη, φεύγω, μου λέει, στη Γερμανία. Του λέω, γιατί? Γιατί, μου είπαν, λέει, ότι οι ενορίες έχουν τόσους πολλούς Έλληνες που οι λίγοι ιερείς που είναι εκεί δεν προλαβαίνουν να τους εξυπηρετήσουν. Δηλαδή, του λέω, πόσους λίγους έχουν? Μου λέει, μπορεί να είναι και μισό εκατομμύριο Έλληνες μόνο στη Γερμανία.
και μισό εκατομμύριο στις άλλες δίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα, και μου είπαν προχθές ότι ακόμα και στη Βουλγαρία είναι πολλές χιλιάδες οι Έλληνες που πήγαν. Να σε τι φταίμε. Να που θα χαθεί η πατρίδα, όχι στη σκλαβιά. Θα χαθεί η πατρίδα, θα λιγοστέψει η πατρίδα, θα χάσει όλη τη δύναμη και τη λάμψη της τούτη εδώ η πατρίδα, που είναι πολύ καταδικασμένη να φωτίζει μες στους αιώνες όλους τους λαούς της γης. Κανένας άλλος λαός δεν κατάφερε να φτιάξει τόσο φως, τέτοιους πολιτισμούς, τέτοια πίστη, τέτοιες αρχές, τέτοια ιδανικά, όσο η δικιά μας η πατρίδα, το δικό μας το γένος. Ας τα ξαναβρούμε λοιπόν, για να μπορέσουμε να τα δώσουμε, γιατί περιμένουν όλοι οι λαοί από μας. Περιμένουν. Και μην ακούτε ότι θέλουν όλοι οι λαοί να μας καταστρέψουν. Πιο πολύ από ό,τι καταστρέφουμε εμείς την πατρίδα μας, δεν νομίζω να την καταστρέφει κανένας άλλος. Εμείς, με αυτήν τη διχόνοια, κάθε φορά που πάω εκεί στο Μεσολόγγι, στην Ιερή Πόλη, για να προσκυνήσω στους τάφους εκεί των αγωνιστών, πάω και διαβάζω μία πλάκα που έχει ένα κομμάτι από τα ποίηματα του Λόρδου Βίρονα. Η διχόνοια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, κάθε ενός χαμογελάει, πάρτο λέγοντας κι εσύ. Και παρακάτω, κι αν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει λευτεριά. Ας τα πάρουμε όλα τούτα εδώ, περήφανοι για όσα κάναν οι προγονείς μας και πιο περήφανοι για όσα θα κάνουν τα παιδιά μας. Εμείς να ντραπούμε λίγο, γιατί κοιτάξαμε την πατρίδα μας σαν μια γελάδα που μ' ανήκει σε εμάς μόνον, να την αρμέγουμε για πάρτι μας. Όχι, δεν είναι για κανενός πάρτι η Ελλάδα, η πατρίδα, η αγελαδίτσα μας. Είναι για όλους. Τότε και μόνον τότε. Δεν είναι τυχαίο ότι φτιάξαμε εμείς τη δημοκρατία και δεν την έχουμε τώρα. Δεν είναι τυχαίο ότι εμάς αγκάλιασε ο Χριστός και μας παρέδωσε την πίστη Του, να την ζυμώσουμε με τη γλώσσα μας, με τις παραδόσεις μας, με τα ήθη και τα έθιμά μας, και να την μεταφέρουμε σε όλον τον κόσμο. Αυτά λοιπόν έχω να σας πω μέσα από την καρδιά μου, που πονάει μεν, αλλά αγαπάει δε και περηφανεύεται για τους παππούδες, τις γιαγιάδες και τους προγονούς μας. Θα πάω μεθαύριο, θέλω την προσευχή σας. Σκέφτηκα να φτάσω μέχρι τα Τέμπη για να κάνω ένα τρισάγιο εκεί που χάθηκαν τόσες ψυχές και άλλες τόσες γλίτωσαν με τόσο πόνο και με τόσο κόπο. Και ας είναι τότε εδώ ένα παράδειγμα που πρέπει να μην το ξαναζήσουμε. Για να μην το ξαναζήσουμε, πρέπει να νοιαστούμε τον τόπο μας, την πατρίδα μας, την τιμιότητα, και να φτιάχνουμε πράγματα χωρίς να αρπάζουμε. Άιτε, φτάνει.
Μετά να πάμε μέσα, μόλις τελειώσουμε, να σας δώσω αντίδωρο και να πάμε έξω να κάνουμε και ένα τρισάγιο στους και κοιμημένους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά στην πατρίδα, χρόνια πολλά.